χρειάζεται να έχουμε από όλες τις πλευρές κατανόηση. Ενθαρρύνοντας τους άλλους, ακούγοντάς τους. Είμαι η Αντή Πασχαλίδου, είμαι 28 χρονών από Θεσσαλονίκη. Είμαι γεωλόγος και έχω ολοκληρώσει το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, προστασία περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ως υπεύθυνη ομάδας χρειαζόταν να γνωρίζω, παύλα βοηθάω, τα μέλη της ομάδας μου σε ό,τι και αν χρειάζονται. Ή αντίστοιχα να τους παραπέμπω σε κάτι που τους είναι χρησιμότερο από το να τους βοηθήσω εγώ. Αυτή η θέση ήρθε πολύ φυσικά. Βρισκόμενη σε διαφορετικές κατασκηνώσεις στο παρελθόν. Κατανόησα τη δυσκολία. Στη θέση της υπεύθυνης ομάδας, ένα από τα πράγματα που χρειάζεται να αναπτυχθούν είναι τα οργανωτικά skills. Όπως επίσης και της καλής επικοινωνίας. Η οικογένεια είναι εντελώς προσωποποιημένη. Οπότε, ακόμα και αν έχουμε όλοι διαφορετικά background, έχουν ξεχωρίσει ακριβώς το άτομο που ταιριάζει καταλληλότερα για να δέσει την ομάδα. Είμαστε τελείως διαφορετικοί και τις διαφωνίες που συμμετάσχει και είναι πολύ ιδιαίτερη η συνθήκη που δημιουργούν κάθε φορά. Χρειάζεται πια να γίνουν δράσεις, κινήσεις και να μην εθελοτυφλούμε. Χρειάζεται να αλλάξουμε συνήθειες τώρα. Οπότε η έκθεση σε καλά παραδείγματα είναι αυτό που κρίνουμε ότι έχει αποτέλεσμα. Έχοντας δουλέψει σε διάφορα περιβάλλοντα, έχω ξεχωρίσει από την αρχή τους συνεργάτες. Κάθε μέλος ομάδας ήταν προσεκτικά τοποθετημένο στον αντίστοιχο ρόλο που δίνει η ομάδα της οικογένειά στο κάθε πρόγραμμα. Οπότε, ακόμα και αν έχουμε όλοι διαφορετικά background, δεν υπάρχει κάποια προϋπόθεση που χρειάζεται κάποιος να έχει. Οπότε, όταν δοθεί σε επόμενους η ευκαιρία να κάνουν αίτηση σε κάποιο πρόγραμμα της οικογένειά, να μην διστάσουν καθόλου. Να μην σκεφτούν λεπτό ότι μπορεί να μην έχουν κάτι που απαιτείται και έτσι να διστάσουν να κάνουν αίτηση. Θα ωφεληθούν σίγουρα. Αν είναι στο χέρι των νέων, σίγουρα πιστεύω ότι θα έχει αποτέλεσμα.